με συμπτώματα που δεν υποχωρούν ακόμη και μετά την παρέλευση 15ημέρου, υπολογίζεται ότι είναι το 1/4 των ασθενών που νοσηλεύονται στις κλινικές COVID και σημαντικό ποσοστό όσων νοσηλεύονται κατοίκων. Στη συνάντηση Αναπνέω Ελεύθερα που οργάνωσε ο Σύλλογος Πνευμονολόγων Χανίων, γιατροί πνευμονολόγοι μίλησαν για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της νόσου. Το ποσοστό δυστυχώς είναι μεγάλο. Γίνονται μελέτες τώρα γιατί είναι ένα φαινόμενο που τώρα το βλέπουμε. Δηλαδή, τελειώνοντας μια COVID, η κλασική COVID, βλέπουμε συμπτώματα τα οποία παραμένουν και υπάρχουν πολλά και διάφορα συμπτώματα. Μπορεί να είναι μια απλή κόπωση, να είναι όμως και δύσπνοια, μπορεί να είναι βήχας, μπορεί να είναι η ανοσμία ή η αγευσία που να ακολουθεί για πολλές εβδομάδες. Αλλά μπορεί να έχουμε και πολύ σημαντικότερα πράγματα. Να έχουμε δηλαδή διάμεση πνευμονοπάθεια, δηλαδή παθήσεις των πνευμών, οι οποίες παραμένουν για πάρα πολύ καιρό. Στις περιπτώσεις εμφάνισης της μακράς COVID χορηγείται φαρμακευτική αγωγή και απαιτείται στενή ιατρική παρακολούθηση. Για τους νοσηλευόμενους συστήνεται επανεξέταση στον ένα μήνα μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Αλλά και για αυτούς που περνάνε την COVID στο σπίτι, είναι σημαντικό το να προσέχουν τα συμπτώματά τους, να παρακολουθούν τον εαυτό τους και αν ανακαλύψουν ότι έχουν κάτι που ήταν διαφορετικό από την καθημερινότητά τους πριν από την COVID, να απευθυνθούν στο γιατρό τους. Στο τέταρτο πανδημικό κύμα που είναι σε εξέλιξη, οι ειδικοί τονίζουν πως οι κύριοι φορείς μετάδοσης του ιού είναι τα παιδιά, γεγονός που αποδεικνύουν τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα σε σχολεία. Είναι ένας πληθυσμός ο οποίος θα περάσει εύκολα την νόσο, δεν θα έχουμε δηλαδή προβλήματα κατά τη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών, όμως θα έχουμε τη μετάδοση σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αναφορικά με τα χαμηλά επίπεδα νοσηλιών στα νοσοκομεία της Κρήτης σε σχέση με αυτά της υπόλοιπης χώρας, οι πνευμονολόγοι τονίζουν πως δεν θα πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός και ότι τα δεδομένα εύκολα ανατρέπονται.